πρωτεύουσα μεσογειακό συνέδριο για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που διοργανώνεται στην Κύπρο, να βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά και να φτάσουμε στη σημαντικότερη ανακοίνωση, Νικήτα. Καταρχήν, ο Γιώργος Λακοτρίπης παρουσίασε ενώπιον των συνέδρων τους σχεδιασμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον τρίτο γύρο αδειοδότησης και τι οδήγησε την κυβέρνηση σε αυτή την απόφαση. Το σημαντικότερο στοιχείο σε αυτή την απόφαση είναι το καινούριο γεωλογικό μοντέλο μετά την ανακάλυψη του ΖΟΡ. Δηλαδή το κοίτασμα ΖΟΡ, το κοίτασμα Μαμούθ στην Αίγυπτο, Νικήτα, έδωσε νέα προοπτική γιατί βασίζεται σε ανθρακούχα πετρώματα. Να πούμε ότι ο Ερατοσθένης, το υποθαλάσσιο όρος Ερατοσθένης, το οποίο βρίσκεται εντός της Κυπριακής ΑΟΣ και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι εκείνο που βοηθά να δημιουργούνται αυτές οι δομές που έχει και το κοίτασμα ΖΟΡ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξαν οι Γάλλοι επιστήμονες, θεωρείται ότι η πηγή προέλευσης του κοιτάσματος ΖΟΡ είναι ο ίδιος ο Ερατοσθένης, ο οποίος καλύπτει αρκετά οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΣ. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, Νικήτα, για το μέλλον του φυσικού αερίου, του κυπριακού φυσικού αερίου. Μάλιστα, όπως έχει αποκαλύψει ο Υπουργός Ενέργειας, έχει εντοπιστεί αριθμός στόχων παρόμοιας υφής και μορφολογίας με αυτή του ΖΟΡ στην περιοχή του Ερατοσθένη. Αυτούς τους στόχους θα κληθούν να χτυπήσουν, να τρυπήσουν οι εταιρείες οι οποίες θα ενδιαφερθούν στον τρίτο γύρο αδειοδότησης, αλλά και οι υφιστάμενες εταιρείες που δραστηριοποιούνται ήδη στην Κυπριακή ΑΟΣ. Ο τρίτος γύρος αδειοδότησης θα αρχίσει στην ουσία, θα ανακοινωθεί μετά που θα ειδοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα αναγκαία που πρέπει να ετοιμαστούν. Ενώ ακόμα κάτι σημαντικό, Νικήτα, είναι ότι εντός των ημερών θα υπάρξει και μελέτη, θα είναι έτοιμη και μελέτη, η οποία θα καταδεικνύει και ενδεχόμενες ποσότητες που περιέχονται στα κοιτάσματα στόχους που έχουν εντοπιστεί πάνω και γύρω από τον Ερατοσθένη και τα οποία θα κληθούν να χτυπήσουν, να τρυπήσουν στην ουσία οι ενδιαφερόμενες εταιρείες. Άρα μιλάμε για πολύ καλά νέα. Ακριβώς, Νικήτα, πρόκειται για πολύ καλά νέα, αν αναλογιστούμε ότι οι επιστήμονες, οι Γάλλοι επιστήμονες, μετά την ολοκλήρωση της μελέτης τους στην Κυπριακή ΑΟΣ, θεωρούν ότι πηγή προέλευσης του Αιγυπτιακού ΖΟΡ είναι ο ίδιος ο Ερατοσθένης. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Νικόλα Μαρκαντώνη. Αυτά λοιπόν από την ενέργεια και όλα αυτά που μας αφορούν άμεσα σε σχέση με τους υδρογονάνθρακες εδώ στην Κύπρο. Πριν πάμε ξανά να δούμε το θέμα το τεράστιο